πω ξεκίνημα με το δεξί, σημαντική νίκη σε ένα πρωτάθλημα που οι νίκες μετράνε πάρα πολύ. Όπως το είπατε, είναι το ξεκίνημα μιας νέας διαδικασίας, ενός νέου πρωταθλήματος. Πάντα αυτό κρύβει δυσκολίες για όλες τις ομάδες και πόσο μάλλον όταν όλη τη χρονιά ήμασταν σε διαφορετικό όμιλο όλοι και δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Για μας ήταν πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Σε αντίθεση με το πρωτάθλημα θέλουμε σε αυτή τη διαδικασία από το ξεκίνημα να βάλουμε τις βάσεις για να πετύχουμε το στόχο μας. Θεωρώ ότι έχει ένα καλό παιχνίδι. Η διακύμανση του σκορ στο πρώτο ημίχρονο μας βοήθησε πάρα πολύ για να διαχειριστούμε πράγματα. Είχαμε πάρα πολλές μεταβάσεις που αν ήμασταν λίγο περισσότερο λεπτομερείς, γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή μας. Αλλά όπως και να έχει, κάναμε μια πολύ καλή διαχείριση και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινήσαμε με 3 βαθμούς. Πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές. Από το ξεκίνημα του νέου έτους είμαστε με το πόδι στον γκάζι Κυριακή Τετάρτη, συνέχεια παιχνίδια κομβικής σημασίας και όλο αυτό που έχουν καταφέρει τα παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρνεις πάντα να μένεις σωματικά και πνευματικά έτοιμος αλλά και ψυχικά στις δύσκολες στιγμές να βγάζεις αντίδραση. Πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές. Κύριε Παδήμα, ξεκίνημα με ήττα για την ομάδα σας την Κοζάνη σήμερα στο Μάρκο Μιχελάκιο απέναντι στον Γιούχτα. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι και για την πορεία της εξέλιξης διαδικασίας. Εντάξει, γνωρίζαμε ότι παίζουμε με μια πρωταθλήτρια ομάδα πολύ καλά οργανωμένη στην έδρα της. Ξέραμε ότι θα έχει όθηση από τον κόσμο και την έδρα της. Νομίζω μπήκαμε καλύτερα. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού δεχτήκαμε ένα τέρμα. Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε. Στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου δεχτήκαμε ένα φτηνό γκολ, θα πω. Το οποίο μας έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Αλλάξαμε σχηματισμό στο δεύτερο ημίχρονο, πιέσαμε, ρισκάραμε γιατί ο Γιούχτας είχε ευκαιρίες στις αντεπιθέσεις να κάνει ίσως κι άλλο γκολ. Μειώσαμε 2-1, προσπαθήσαμε να πιέσουμε, εκεί πάγωσε λίγο το παιχνίδι, έξυπνα ο Γιούχτας. Είναι πρώτη αγωνιστική, έχει πάρα πολλά παιχνίδια ακόμα, έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα αυτό το μίνι πρωτάθλημα, συνεχίζουμε. Υπάρχουν φαβοροί στη διαδικασία αυτή? Όχι, θεωρώ όχι. Είναι 5 ομάδες πάρα πολύ καλές, πρωταθλήτριες όλες στους ομίλους τους. Και θα γίνουν όλα τα παιχνίδια, θα είναι κλειστά. Περιμένω παιχνίδια σαν το σημερινό, τα οποία θα κρίνονται στις λεπτομέρειες και ίσως στην καλύτερη μέρα που θα βρεθούν οι ομάδες. Καλησπέρα σας. Ήρθαμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Δυστυχώς χάσαμε ένα ημίχρονο και δεν καταφέραμε να κρατήσουμε το 0 πίσω. Αλλά το ευχάριστο γεγονός είναι ότι τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο παλέψαμε, τα δώσαμε όλα. Μπήκαμε με σκοπό να γυρίσουμε το παιχνίδι. Σκοράραμε, αλλά δυστυχώς στο τέλος δεν καταφέραμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε πλέον είναι να συνεχίσουμε, να δουλεύουμε και να πάμε στο επόμενο παιχνίδι για τους 3 βαθμούς. Δεν μείνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Τι λες για τη διαδικασία των Μπαράζ? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα κατά την άποψή μου είναι άδικο αυτό που γίνεται. Θεωρώ ότι και οι 5 ομάδες θα άξιζαν να είναι στην επόμενη κατηγορία. Αλλά δυστυχώς δεν αποφασίζουμε εμείς. Οπότε δεχόμαστε αυτό που γίνεται και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ξεκίνημα με το δεξί, μεγάλη νίκη και πάμε στη συνέχεια. Δείτε, σήμερα περιμέναμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, το οποίο και ήταν, φαίνεται νομίζω και από το σκορ, πόσο κοντά ήταν. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού και το τέλος παρουσιαστήκαμε 100% έτοιμοι. Δεν νομίζω ότι δώσαμε στον αντίπαλο δικαίωμα να πιστέψει, παρόλο που μείωσε το σκορ. Κάθε παιδί σήμερα έκανε κατά τη ψυχή μου στο γήπεδο. Προετοιμαστήκαμε και όλη τη εβδομάδα πολύ καλά για αυτό το μάτς. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι σήμερα μέσα στο γήπεδο κυριαρχήσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ίσως στο δεύτερο, λόγω και του σκορ, προηγηθήκαμε με 2 γκολ, δώσαμε στον αντίπαλο μέτρα. Διαχειριστήκαμε το παιχνίδι όσο μπορούσαμε, με όλες μας δυνάμεις. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το αποτέλεσμα που πετύχαμε. Είναι τεράστια νίκη να ξεκινήσει το δεξί σε ένα τόσο δύσκολο μίνι πρωτάθλημα.
Αλλά για μας έχει τελειώσει ήδη αυτό το παιχνίδι. Θα κοιτάξουμε τα επόμενα. Παιχνίδι το παιχνίδι. Ούτως ή άλλως είμαστε συνηθισμένοι κάθε μάτσα το βλέπουμε τελικό. Και θα κοιτάξουμε να πάμε και στο επόμενο για να πετύχουμε την νίκη.